Ο καθένας έχει τον τομέα του. Κάποια πράγματα του πάνε καλά εκεί, κάποια δεν του πάνε. Εντάξει, δεν στάθηκα πολύ τυχερή στα προσωπικά μου. Καλά, τι είναι αυτά που λες. Δεν υπάρχουν αυτά που λες. Όχι, αλήθεια σου λέω. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά που λες. Τι ψέματα να πω. Δεν υπάρχουν αυτά που λες. Δεν υπάρχουν, λέει. Μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα δεις που τα πράγματα θα πάνε καταπληκτικά. Ωραία. Πες μου κάτι, αισθάνθηκες ποτέ την ανάγκη, έστω και παροδικά και να σου έφυγε μετά, ότι όλες δίπλα μου γενοβολούν, οι φίλες μου, οι γνωστές μου στη δουλειά μου, Παναγία μου, θέλω να κάνω ένα παιδί. Σου ήρθε ποτέ αυτό ναι, στο μυαλό? Κατά καιρούς μου έρχεται και φεύγει. Πόσο λίγο σου κρατάει την ώρα που ακούς, ας πούμε, ότι η άλλη είναι έγκυος και μετά σου φύγε μετά από 10 μέρες. Κοίταξε, το θέμα παιδί το σκέφτομαι χρόνια. Με άντρα το έχεις σκεφτεί ποτέ? Αν τη με γυναίκα. Δηλαδή, όχι, ρε, εσύ. Εννοώ. Ρε, παιδιά, εννοώ να είναι σε μία σχέση. Να είναι με τον Γρηγόρη. Περνάει καλά. Ναι, βέβαια. Έχει τι διαφορέ σου, αλλά είναι ευτυχισμένη και λέει. Εγώ πραγματικά θέλω πάρα πολύ με αυτόν τον άντρα. Βέβαια. Να, το σκέφτηκα. Να κάναμε οικογένεια. Βέβαια. Μόνη μου το σκεφτόμουν. Αυτό δεν το σκεφτόταν. Μαρία, αφού και αυτό με χιούμορ μου το λες. Δεν ξέρω πότε να σε πάρω σοβαρά και πότε όχι. Μα τι να κάνω, δηλαδή είναι τόσο αστείο όλα αυτά που μου έχουν συμβεί. Γελάω πια, τι να στεναχωριέμαι. Εγώ μόνη μου το σκεφτόμουν. Ήμασταν ένα χρόνο μαζί, λέω εντάξει, λέω θα συζήσουμε, θα κάνουμε και ωραία οικογένεια. Μόλις του είπα αγάπη μου, έλα να συζήσουμε, έρχεται μετά από μια εβδομάδα και μου λέει, ξέρεις κάτι, δεν είμαι αυτό που θέλεις τελικά. Τι να κάνω κι εγώ τώρα, με το ζόρι να μείνει. Φύγε. Πώς το ξεπέρασε αυτό? Γιατί τώρα πλάκα-πλάκα, τώρα πέρασε ο καιρός και μπορεί να χαμογελάς και να χαμογελάς και εγώ που τα ακούω, αλλά ναι, αυτά όχι, δεν αυτό, αντιμετωπίζονται εύκολα. Πολύ στα πρωτώματα. Άστο. Ντράμα πριν τελείως. Αυτό που σου είπα μετά από ένα χρόνο, πιο πριν, έστω και αν δεν σου άρεσε να το βάλεις στο μυαλό σου, δεν μπορεί να μην είχες δει τα σημάδια. Γιατί δεν το έτρεπε να τη στρέψει την ερώτηση. Αυτός δεν τα είχε δει τα σημάδια, ότι εγώ μπορεί και να ήθελα κάτι από αυτόν. Αυτός λοιπόν γιατί καθόταν ένα χρόνο. Λέω εγώ τώρα. Γιατί δεν. Του είχες κάνει καμιά έτσι συζήτηση να καταλάβει ότι δεν παίζουμε. Αλήθεια. Όχι. Εσύ δεν μου είπες πριν ότι αυτό το εισπράττει ο άλλος. Ναι. Δεν το πεις και στα μούτρα. Δεν το καταλάβαινε. Αφού φαίνομαι ρε παιδί μου, δεν κρύβομαι. Εντάξει. Ρε Μαρία, πες μου, σχεδιάγραφησέ μου 5 χαρακτηριστικά, 3, δεν με νοιάζει, 2. Μην μου πεις του άντρα. Όχι, ενός ανθρώπου που θα πήγαινε σε σένα, στον άντρα. Δεν υπάρχουν πρότυπα γενικά για όλους μας. Ο άντρας που για σένα κάνει, δεν κάνει για μένα. Ναι. Αυτό που πίστευα εγώ, μπορεί να μην το πιστεύω σήμερα. Εσύ, η Μαρία του σήμερα, δώσε μου 2 γνωρίσματα ενός ανθρώπου, χαρακτηριστικά ανθρώπινα, που εσύ θεωρείς ότι σου πάνε. Τα χρειάζεσαι. Τα έχεις ανάγκη. Το χιούμορ πολύ βασικό. Το χιούμορ, μπράβο, και εγώ συμφωνώ και το πιστεύω. Πάρα πολύ βασικό και. Να είναι όμορφο, σε νοιάζει. Κοίταξε, τώρα μην λέμε και ψέματα, θέλω να είναι λίγο. Ωραία. Να φαίνεται ότι είναι σε μια φάση που κι αυτός θέλει κάτι πιο μόνιμο μια γυναίκα. Θα στη χάλαγε άμα το έβρισκες. Δηλαδή, αν αυτό σου έκανε κατευθείαν κεφαλοκλείδωμα, ότι εγώ κοίταξε να δεις, δεν παίζω εδώ, πάω. Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει. Έλα, σου τύχει. Θα σ' αρέσει. Δεν ξέρω. Δεν θα σ' αρέσει. Νομίζω. Όχι, λες. Γιατί άμα σου άρεσε, θα το έχεις βρει αυτό. Δεν θα σ' αρέσει. Θες λίγο την ίντρικα, θες λίγο το κυνήγι, θες λίγο το παιχνίδι, θες λίγο την ανασφάλεια. Νομίζω. Δεν ξέρω. Από τα λίγα που λέμε. Και από το παρελθόν σου, γιατί το παρελθόν μας δείχνει και το μέλλον. Το παρελθόν μου αυτό δείχνει. Όχι, το παρελθόν μου αυτό δείχνει. Γι' αυτό σου λέω. Πλέον ήρθε ο καιρός λίγο να αλλάξω τα πράγματα, έτσι όπως βλέπω τη ζωή μου, τις σχέσεις μου, όλα. Έχεις κολλητή φίλη? Ναι, με. Που την εμπιστεύεσαι? Ναι, με. Όχι πολλούς. Όχι πολλές. Εγώ ρωτάω μία. Άσε τα περισσότερο. Μία υπάρχει, μία. Mm-hmm. Ωραία. Αυτή είναι παντρεμένη ή ελεύθερη? Ελεύθερη. Αχ, μη μου το πεις αυτό. Είναι και ελεύθερη? Ναι, έχω μία παντρεμένη και μία ελεύθερη. 2 καλές φίλες πολύ. Η ελεύθερη γιατί είναι ελεύθερη? Ξέρω εγώ για την ελεύθερη. Τώρα στην κοπέλα τώρα, τι μας. Τι δεν ξέρω, την ξέρουμε. Είναι από την τηλεόραση. Όχι. Τότε τι είσαι, ναι, αλλά μπορεί να βλέπει. Και ξέρει ότι θα είναι αυτή. Δεν ξέρει ποια είναι η φίλη μου. Καλά, και δεν το κατάλαβε μία. Οι υπόλοιποι όλοι δεν το έχουν καταλάβει. Την ξέρουμε. Θέλω να πω, ρε παιδί μου. Είναι σαν και σε.